Σήμερα φτιάχνουμε νηστίσιμο παστίτσιο. Ω, θα βάλω και στον Γρηγόρη και στον Αντρέα. Με μανιτάρια. Αχ, τι ωραία. Τον Αντρέα βάλε πρώτα γιατί τον βλέπω κομμένο. Κάτσε να του βάλω δύο κομμάτια. Θα με δεις μπουκομένο. Θες να το σου δώσω μεγαλύτερο πιάτο. Ναι, ρε παιδί μου, αυτά τα τσουλούτικα, τα πιατάκια. Λοιπόν. Φέρω και οδοντογλυφίδα. Ωραία. Λοιπόν. Βάλτε εκεί που ξέρεις ματιά. Νηστίσιμο παστίτσιο. Είπαμε να αποφύγουμε λίγο το κρέας. Οπότε πάμε στο νηστίσιμο παστίτσιο. Καθίστε να το βάλω λίγο. Ωραία. Κατερίνα, τα υλικά πάμε. Πάμε να δούμε τις καρτούλες. Κατερίνα μου, περιέγραψε το λίγο. Δεν είναι δικό μου αυτό τη Κατερίνα. Περιέγραψε τι αυτό έχουμε βάλει μέσα. Λοιπόν, να πω μια φορά τις καρτούλες. Οδοντογλυφίδα. Σου φέρνω, αγάπη. Θα χρειαστούμε μια συσκευασία από ξηραμένα μανιτάρια. Μια συσκευασία μανιτάρια σαμπινιόν. Εγώ κάνω λίγο. Μια με πορτομπέλο. Ένα κρεμμύδι. Δύο σκελίδες σκόρδο. 100 ml ελαιόλαδο. 200 ml λευκό κρασί. Μια κουταλιά της σούπας πελτέ ντομάτας. Ένα κουτί ντομάτα κονκασέ. Αρωματικά βότανα, αλάτι φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Πάμε τώρα για την μπεσαμέλ. Θα χρειαστούμε 100 γραμμάρια ελαιόλαδο, 100 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 1 λίτρο γάλα σόγιας, μοσχοκάριδο, αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Ξαναλέω ότι αυτό το υπέροχο εδώ που βλέπετε δεν είναι κρέας, είναι μανιτάρια και σόγια. Μπράβο. Και σόγια. Όχι, καθόλου μανιτάρια. Σόγια. Μόνο μανιτάρια. Ωραία. Ένα πακέτο μακαρόνια νούμερο 3 ή 5, mm-hmm. ό,τι προτιμάτε. Λίγη φρυγανιά τριμμένη και λίγο νηστίσιμο τυρί τριμμένο. Ωραία. Αυτά είναι τα υλικά. Πάμε λοιπόν να φτιάξουμε τη συνταγή που είναι πάρα πολύ εύκολη. Έχω ήδη έτοιμα τα ζυμαρικά, την μπεσαμέλ και τον κιμά στην ουσία από τα μανιτάρια. Θα δοκιμάσουν τα παιδιά και θα μας πούν. Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα ξεκινήσω να φτιάχνω τον κιμά μανιταριών. Θα βάλω σε μια κατσαρόλα η οποία καίει ελαιόλαδο. Να πω λίγο το εξής. Διαρκοντήσιο να ανάψετε. Τα μανιτάρια τα έχω περάσει mm-hmm. στο μούλτι και τα έχω κάνει πάρα πολύ ψηλά. Mm-hmm. Πρέπει να καίει η κατσαρόλα. Mm-hmm. Για να μην βράσει το μανιτάρι και βγάλει πάρα πολλά υγρά, αλλά να σοταριστεί. Λοιπόν, ωραίο είναι. Καταπληκτικό, μπράβο. Μόλις θα αρχίσει και θα μαλακώσει λίγο το μανιτάρι μας, εδώ αυτή η διαδικασία θα μας πάρει περίπου ένα δεκάλεπτο. Ξαναλέω, σε δυνατή φωτιά, για να μην βράσει, να σοταριστεί. Θα προσθέσω το κρεμμυδάκι με το σκόρδο, θέλει και το σκόρδο του, για να δώσει λίγη γεύση. Δεν είναι το ίδιο όπως αν φτιάχναμε τον κιμά. Λοιπόν, είναι απλά τα υλικά, τα βρίσκεται σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Δεν νομίζω ότι θα δυσκολευτείτε κάπου. Ωραία. Πελτέ ντομάτας. Θα τον φέρω 2-3 στροφές και τον πελτέ ντομάτας στην κατσαρόλα. Θα σβήσω με το λευκό κρασί. Λευκό κρασί εδώ και έχω το ζωμό mm-hmm. που έχω κρατήσει από τα αποξηραμένα μανιτάρια. Αυτά είναι τα υγρά στην ουσία που θα βάλω μέσα στον κιμά. Τέλεια. Μόλις εξατμιστεί το λευκό το κρασί, θα προσθέσω το κόνκασέ ντομάτας. Ο κιμάς δεν είναι ζωικός, είναι από μανιτάρια. Να σου κάνω μια ερώτηση. Ό,τι θέλεις. Μια κυρία δεν ήθελε να βάλει αυτό το κιμά μανιτάριων και να βάλει σόγια. Θα μπορούσε να κάνει ακριβώς το ίδιο. Βεβαίως. Και τα υπόλοιπα υλικά το ίδιο. Ναι, το ίδιο. Και σόγια. Ναι. Ωραία, τέλεια. Θα μπορούσε. Ναι. Κανένα πρόβλημα. Εγώ την αγαπώ τη σόγια πολλές φορές. Εγώ δεν είμαι πολύ φίλη. Εγώ είμαι φίλη. Την αλήθεια. Αλλά όπως είναι η συνταγή, θα μπορούσε κάλλιστα να χρησιμοποιήσει και κιμά σόγια. Κανένα πρόβλημα. Αλάτι. Πιπέρι. Λοιπόν, θα βάλουμε και τα μυρωδικά μας και θα το αφήσουμε ένα μισάωρο περίπου. Ωραία. Να αφυδατωθεί. Δηλαδή να φύγουν τα πολλά υγρά. Και να βγει αυτό το αποτέλεσμα. Πάμε να φτιάξουμε... Πάρω εγώ αυτήν από εκεί και θα φέρω την άλλη. Έλα, εδώ, όλες. Λοιπόν, πάμε να φτιάξουμε την μπεσαμέλ. Με ελαιόλαδο και γάλα σόγιας. Θα βάλουμε το ελαιόλαδο στην κατσαρόλα. Την ίδια διαδικασία που κάνουμε συνήθως με το βούτυρο. Αλεύρι. Με
με το σύρμα θα το ανακατέψουμε σε μέτρια φωτιά για να μην καεί. Αν η εστία σας πηγαίνει μέχρι το 9, εδώ θα είμαστε στο 6. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε δίπλα το γάλα σόγια ζεστό και θα το βάλουμε μέσα στην κατσαρόλα μετά από ένα πεντάλεπτο περίπου, όταν έχει ψηθεί το ρου. Γιατί λέω να έχει ψηθεί το ρου. Για να μην μυρίζει αλεύρι μπεσαμέλ μας. Λοιπόν, και θα προσθέσουμε το γάλα σόγιας ζεστό μέσα. Μόσχο κάριδο τριμμένο, αλάτι. Ωραία. Και λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Mm-hmm. Θα ανακατέψουμε λοιπόν με το σύρμα και θα περιμένουμε περίπου ένα δεκάλεπτο μέχρι να πήξει η μπεσαμέλ μας. Να γίνει δηλαδή έτσι. Θα σας δείξω αμέσως. Όσον αφορά τα ζυμαρικά, mm-hmm. τα οποία τα έχω πράσει και αυτά. Δεν έχεις βάλει πολύ χοντρό μακαρόνι για το παστίτσιο. Όχι, έβαλα το πιο. Ποιο νούμερο έβαλες? Έβαλα το 3 εγώ. Ωραία, τέλεια. Το 5 είναι το λίγο πιο χοντρό. Δεν μου αρέσει το πολύ χοντρό και εμένα. Μου φαίνεται λίγο πιο. Νομίζω ότι παχαίνει το πιο χοντρό. Εντάξει. Καλό, ε. Καλό. Λοιπόν, βράζουμε τα ζυμαρικά. 3-4 λεπτά λιγότερο, γιατί θα απορροφήσουν τα υγρά από τα μανιτάρια. Με έχει ενθουσιάσει τώρα ο κύριος Μικρούτσικος που ξέρει τόσο καλά μαγειρική. Ναι, ήρθε το πρωί και τα είπαμε πολύ, λίγο. Πολύ, τα ξέρει όλα. Θα βάλουμε κάτω στο πυρέξ μας, mm-hmm. αν δεν θέλετε πυρέξ, τα ψάκια, ό,τι προτιμάει ο καθένας. Λίγη τριμμένη φρυγανιά. Και τώρα εγώ θα πάρω τα ζυμαρικά με τα χέρια μου. Φοράω γάντια, δεν υπάρχει πρόβλημα. Εδώ. Εδώ θα σας δώσω δύο επιλογές. Μία επιλογή είναι ή θα το βάλετε τμηματικά και θα βάλετε και τυρί, νηστίσιμο, ή θα ανακατέψετε στην κατσαρόλα τον κυμά μανιταριών, τα τυριά και τα ζυμαρικά και θα τα βάλετε μετά. Ό,τι θέλετε εσείς, ό,τι προτιμάτε. Θα απλώσω από πάνω γρήγορες κινήσεις τον κυμά. Βάλτε μυρωδικά στα μανιτάρια. Εγώ έχω βάλει μπόλικο βασιλικό και θυμάρι. Πάρα γιατί πραγματικά θα τους δώσει... Εντωμεταξύ, πραγματικά, αν δεν μας έλεγε κάποιος ότι είναι κοιμάς μανιταριών, αν δεν το έγραφε κάτω το σούπερ, εγώ θα έλεγα φτιάχνουμε ένα τέλειο παστίτσιο. Και όμως είναι νηστίσιμο. Νηστίσιμο, ενώ για εσάς που δεν τρώτε κρέας, γιατί αυγά έχει μέσα, εννοείται. Όχι, η μεσαμέλη. Δεν έχει. Α, δεν έβαλες τις μεσαμέλη. Τίποτα, όχι, εντάξει, είναι καθαρά, είναι καθαρά νηστίσιμο. Ναι, ναι. Λοιπόν, θα ναι, σωστά. Απλώσω και την μπεσαμέλ, λίγη τριμμένη φρυγανιά από πάνω mm-hmm. και τυράκι. Και θα βάλουμε λοιπόν το παστίτσιο στο φούρνο, σε προθερμασμένο φούρνο, στους 170 βαθμούς, στον αέρα, για 45 με 50 λεπτά. Αυτά. Είσαι φανταστική,